Είναι από το κεφάλαιο Νι Έψιλον, 55 κεφάλαιο του βιβλίου Ισαΐας ο προφήτης, Νι Έψιλον κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελής 662, Νι Έψιλον κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε στα ύδατα και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, ναι έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή χορτασμών, ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ, ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι σε εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα εις αυτόν, έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος τον οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν. Θέλουσι τρέξει προς ε δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον έσω δύνατε να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν ενώσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος θα σβηλάσει αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι ευουλέ ημών, ουδέ η οδή μου, η οδή ημών λέει ο Κύριος, αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από της γης, ούτως η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί αλλά ποτίζει την γη και κάμνη αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου εξερχόμενος εκ το στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει οβοδοθεί σε ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλει εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη κυλέφη θέλουν να τυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν σε επικροτήσει χείρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Αμήν. Ο Θεός έχει μία πρόθεση, μία επιθυμία, την οποία εκφράζει πάντοτε σχεδόν μέσα από το Λόγο Του, ότι θέλει να δοξάζεται το όνομά Του. Θέλει να δοξάζεται το όνομά Του κάθε στιγμή και βεβαίως αυτό για να γίνει ψάχνει να βρει ανθρώπους. Ψάχνει να βρει ανθρώπους μέσα από τους οποίους θα φανερώσει τη δύναμή Του, την εξουσία Του και εν τέλει τη δόξα Του, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, περιτρέχει δια πάσης της γης να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού, ευθεία ενώπιον του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, ώστε μέσα από αυτόν ο Θεός να φανερώσει και να φανερώνει τη δόξα Του και τη δύναμή Του. Το ερώτημα όμως είναι και σήμερα, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Και ο Θεός μας εξηγεί με το Λόγο Του όχι μόνο ποιος είναι, αλλά και ποιος μπορεί και πώς μπορεί να γίνει ο κάθε άνθρωπος δούλος και δούλη εις δόξαν του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και ο Θεός έχει μία πρόσκληση. Έλθετε οι διψώντες, απευθύνεται στους διψώντας. Ελάτε σε μένα μόνο οι διψώντες το λόγο μου. Μόνο οι διψώντες από ύδατα ζώντα. Και η αλήθεια είναι ότι κανένας άλλος δεν τον ακούει και δεν πάει προς αυτόν. Εάν, λέει μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στην Σαμαρίτισσα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι όποιος έλθει σε μένα θα του δώσω είδωρ ζών και θα πιει από το νερό που εγώ
θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψήσει ποτέ, γιατί το ίδωρ αυτό θα γίνει μέσα του πηγή ύδατος αναβλύζοντος σε ζωή αιώνιων. Η πρώτη πρόσκληση λοιπόν απευθύνεται στους διψώντας, και επειδή εμείς πρέπει να βάλουμε κάπου τον εαυτό μας για να δούμε αν ισχύουν αυτά τα λόγια σε μας. Διψάμε το Λόγο του Θεού? Εάν δεν διψάμε, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας γεμίσει την ψυχή μας με δίψα. Εάν δεν διψάμε την παρουσία του Θεού, το Λόγο του Θεού, τη δόξα του Θεού, αν δεν διψάμε τα αιώνια, τα ουράνια, τα ασάλευτα, αλλά το βλέμμα μας, η προσοχή μας και η καρδιά μας είναι στα σαλευόμενα, στα γήινα, από εδώ και πέρα ο Λόγος του Θεού δεν ισχύει για μας. Επειδή όμως όλοι οι άνθρωποι είμαστε ομοιοπαθείς και επειδή πολλές φορές η καρδιά μας στρέφεται χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, παρασυρώμενοι, δελεαζόμενοι από τις επιθυμίες μας στα γήινα, εξητώντας και από το Θεό ακόμη την βεβαίωσή μας αλλά και την ευόδοσή μας στα γήινα, έρχεται ο Θεός τώρα σήμερα και πιστεύω όλη την ημέρα να μας αλλάξει αυτή τη λογική, λέγοντας ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Πάρτε το βλέμμα σας από τα σαλευόμενα και στρέψτε την προσοχή σας στα ασάλευτα. Είναι το πρώτο που ο Θεός λέει και κάνει στη ζωή των ανθρώπων. Έλθετε σε μένα οι διψώντες. Έλθετε στα ύδατα που εγώ έχω, τα ζώντα, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Και δεν έχει σημασία σε ποια κατάσταση είσαστε. Και αν δεν έχετε αργύριο, δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος, μορφωμένος, δυνατός. Δεν απευθύνεται ο Θεός σε ανθρώπους σπουδαίους, ούτε σε ανθρώπους ασήμαντους. Απευθύνεται σε ανθρώπους διψώντες τη δικαιοσύνη του Θεού, το Λόγο του Θεού, την παρουσία του Θεού, τη δύναμη του Θεού, τη χάρη του Θεού, τα ουράνια. Έλθετε στα ύδατα και ας μην έχετε αργύριο. Αγοράστε, φάγετε. Έλθετε, αγοράστε ίνον που εφραίνει την καρδία, το Πνεύμα το Άγιο, γάλα που είναι το λογικό άδωλο γάλα, το Λόγο του Θεού. Γιατί, και στρέφεται τώρα πραγματικά στις αδυναμίες μας, γιατί ξοδεύετε τα χρήματά σας για τον άρτον και τον κόπο σας όχι για χορτασμόν, αφού υπάρχουν τα ύδατα, τα ζώντα που καλύπτει τα πάντα, που καλύπτουν τα πάντα στη ζωή μας. Υπάρχει ο Θεός που καλύπτει τα πάντα στη ζωή μας. Και τώρα έρχεται να μικρύνει λίγο ή να επικεντρώσει λίγο το θέλημά του. Ακούσατε εμένα, μόνο εμένα από εδώ και στο εξής με προσοχή. Ελάτε οι διψώντες και εσείς οι διψώντες προσέξτε να ακούτε εμένα. Μην ακούτε ανθρώπους, μην ακούτε άλλα λόγια. Εμένα και το λόγο μου, ακούτε εμένα με τα προσοχής και το αποτέλεσμα θα είναι να φάγετε αγαθά, η ψυχή σας να εφραίνεται από την ευλογία. Εσείς οι διψώντες λοιπόν ελάτε και να ακούτε από εδώ και στο εξής εμένα. Θυμηθείτε ποιο είναι το στόχος του Θεού. Να δοξαστεί το όνομά του το Άγιο από ανθρώπους μικρούς ή μεγάλους, ασήμαντους ή σημαντικούς, που έχουν ένα χαρακτηριστικό, διψάνε τα ουράνια, το Λόγο του Θεού, την παρουσία του Θεού, η επιθυμία τους. Θυμηθείτε, έκαστος ημών ας μη λέγει ότι πειράζεται από τον Θεό, γιατί καθένας από εμάς πειράζεται από τις επιθυμίες του, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έρχεται τώρα ο Θεός να μας πάρει τις επιθυμίες μας, όχι από τα πράγματα του κόσμου, αλλά από τα ουράνια, προς τα ουράνια. Αφού λοιπόν έλθετε εσείς οι διψώντες για τα ουράνια και μ' ακούσετε με προσοχή αυτά που εγώ σας λέω και ακούτε μόνο εμένα,
τον Κύριο των δυνάμεων, τότε η ευλογία μου θα έρθει σε εσάς με τα βεβαιότητος. Θα επέμβει ο Θεός στη ζωή σας με τα πάσης βεβαιότητος. Και πάμε τώρα στο τρίτο χαρακτηριστικό. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ, ακούσατε και η ψυχή σας θα ζήσει και θα κάνω προς εσάς διαθήκην αιώνιον τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Διψώντες, ακούστε με, τώρα ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα, μόνο σε μένα. Ελάτε σε μένα και ακούστε με προσοχή αυτά που θα σας λέω εγώ στον κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά. Τώρα είναι προσωπική σχέση, προσωπική επαφή. Έλα σε μένα, θα το έλεγα εγώ πιο σωστά, λέει ο Θεός, άκουσε με προσοχή και θα δεις τι εγώ θα κάνω στη ζωή σου. Όταν έρθεις σε μένα, μ' ακούς με προσοχή, θα σου δώσω τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Γιατί? Γιατί έτσι αποδεικνύεται με το να διψάς για τη δικαιοσύνη μου, για τα λόγια μου, με το να ακούς μόνο εμένα και να πηγαίνεις και να έρχεσαι μόνο σε μένα, τότε η καρδιά σου είναι κατά την καρδιά μου. Τότε είσαι άνθρωπος δικός μου. Και εγώ εσένα θα σε ευλογήσω με μια ιδιαίτερη ευλογία, τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά, για τα οποία ο Λόγος του Θεού μιλάει. Μάλιστα ο Νάθαν ο προφήτης με προφητικό λόγο μιλάει προς τον Δαβίδ λέγοντας: «Εγώ εσένα σε έλαβα από το μαντρί πίσω από τα πρόβατά σου για να σε κάνω ηγεμόνα εις το λαό μου και ήμουνα παντού μαζί σου όπου περπάτησες, εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς απέμπροσθέν σου, σε έκαναν ονομαστόν κατά το όνομα των μεγάλων επί της γης και άλλα πολλά. Έλα σε μένα, άκουσε με προσοχή και εγώ θα σου δώσω εσένα τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά». Σήμερα είναι μια πρόσκληση, αδερφοί, για δούλους και για δούλες με ιδιαίτερες υποσχέσεις και ιδιαίτερο έργο και αποστολή. Και γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω. Σεις οι διψώντες, και αν δεν διψάμε, Θεέ μου, κάνε μας να διψάμε με δίψα μεγάλη τα δικά σου πράγματα. Ακούστε εμένα εσείς οι διψώντες, κάνε μας να ακούμε μόνο εσένα Χριστέ μου, και ελάτε σε μένα, κάνε μας να πηγαίνουμε μόνο στο Χριστό. Δεν χρειάζεται να ακούμε ανθρώπους, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε ανθρώπους, δεν χρειάζεται να ακούμε άλλα πράγματα, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε άλλους, έναν, στον Ιησού Χριστό το Κύριο. Και εγώ θα μεταβάλω τα πάντα στη ζωή σου. Θυμήσου το Δαβίδ που ήταν τσομπανάκο σε μερικά προβατάκια του πατέρα του, όταν ήλθε σε μένα, όταν άκουγε εμένα τι έκανα εγώ στη ζωή του, αυτά που έκανα εγώ στη ζωή του θα κάνω και στη δική σου τη ζωή. Και μάλιστα εξηγεί με μεγαλύτερες λεπτομέρειες ο Λόγος του Θεού. «Καθώς έδωκα αυτόν μάρτυρα εις τους λαούς της δύναμής μου και της εξουσίας μου, έτσι ακριβώς θα κάνω και σε σένα, έτσι ακριβώς θα κάνω και με σένα, θα σε κάνω μάρτυρα της εξουσίας μου, της δύναμής μου, της χάρης μου, της παρουσίας μου, της δόξας μου, γιατί θα σε δοξάσω, διότι σε εδόξασε». Η πρόθεση του Θεού λοιπόν δεν είναι να καλέσει κάποιους να τους σώσει και να τους βάλει στην άκρη. Είναι να καλέσει πολλούς, να διαλέξει από αυτούς τους πολλούς εκείνον, εκείνη, εκείνους που ενδιαφέρονται να ακούνε μόνο το Χριστό και τα λόγια του. Και όχι μόνο αυτό, στη συνέχεια ενδιαφέρεται να εκλέξει και εκείνους, εκείνη ή εκείνον που ενδιαφέρεται να πηγαίνει μόνο στο Χριστό, και τότε έβρικα
Δαβίδ, τον του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, γιατί αυτός θα κάνει πάντα όλα τα δικά μου τα θελήματα. Εγώ λοιπόν σε αυτόν όχι μόνο τον εκάλεσα, όχι μόνο τον δικαίωσα, αλλά και τον δόξασα. Τον δόξασα στην παρουσία μου, τον δόξασα στην εκκλησία μου, τον δόξασα ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί? Για να είναι μάρτυράς μου. Γι' αυτό όταν οι μαθητές είπαν στον Χριστό, «Κύριε, τώρα που καθιστάνεις τάχα τη βασιλεία εν το Ισραήλ», όχι λέει, όχι. Δεν είναι σε εσάς δοσμένο να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Σε εσάς άλλο είναι δοσμένο. Να πάτε στο ανώγιο, να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα είστε μάρτυρές μου. Και επειδή θα είστε απεσταλμένοι μου, πρεσβευτές μου, μάρτυρές μου, εγώ θα σας δοξάζω. Όπως δόξασα το Δαβίδ. Έτσι, έτσι. Και το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε εις δόξαν το ονόματός του του Αγίου και τον υπερύψωσε γιατί είχε ένα συγκεκριμένο φρόνημα. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και τον υπερύψωσε. Και ο Χριστός τι είπε? Όπως απέστειλε μένα ο Πατέρας, με τον ίδιο τρόπο που με κάλεσε και με απέστειλε ο Πατέρας, με τον ίδιο τρόπο σας καλώ και σας αποστέλω εγώ. Δηλαδή, μάρτυρες της δύναμής μου, μάρτυρες της εξουσίας μου, μάρτυρες της χάρης μου, της παρουσίας μου, της ευλογίας μου, μάρτυρες δικούς μου. Εγώ θα σας λέω και εσείς θα μιλάτε. Εγώ θα σας δίνω και εσείς θα έχετε. Εγώ θα σας αποστέλω και εσείς θα πηγαίνετε. Εγώ θα εντέλομαι και εσείς θα υπακούτε. Μάρτυρες μου. Αμήν, αδερφοί. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού και το πώς εργάζεται ο Θεός και εν τέλει ποιος είναι ο σκοπός του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και στη ζωή μας, στη ζωή σου. Ποιος είναι ο σκοπός του? Ο σκοπός του Θεού είναι να σε δοξάσει. Ο σκοπός του Θεού όλους μας, όχι μερικούς διαλεκτούς εκεί πέρα, δεν είναι έτσι ο Θεός. Όλους μας θέλει να μας δοξάσει και το ομολογεί. Όσους προεγνώρισα τούτους και προώρησα να γίνουν εκεί πάνω σύμμορφοι της εικόνος του Υιού μου, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και όσους προώρησα τούτους και κάλεσα, και είσαι καλεσμένος σήμερα, όχι ανθρώπου, του Χριστού, ο Χριστός μας κάλεσε σήμερα, και όσους εκάλεσα τούτους και εδικαίωσα, και είμαστε δικαιωμένοι περισσότεροι με το αίμα του Χριστού, αλλά και με κατά χάριν δια της πίστεως και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όσους εδικαίωσα τούτους και δόξασα. Η πρόθεση του Θεού είναι να σε δοξάσει ώστε να δοξάζεται το όνομά του το Άγιο μέσα από σένα. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να μεταβάλει την αγκαθιά, το αγκάθι σε κυπάρισο, την τσουκνίδα σε μυρσίνη, να μεταβάλει τα ασήμαντα, τα μωρά του κόσμου τούτου και να, αφού τα καλέσει, να τα κάνει σοφότερα των σοφών του κόσμου τούτου. Να πάρει τα ασθενή του κόσμου τούτου και αφού τα ευλογήσει να τα κάνει ισχυρότερα των ισχυρών του κόσμου τούτου. Την αγκαθιά να την κάνει κυπαρίσι. Την αγκαθιά που γρατζουνάει να την κάνει κυπαρίσι. Και
τη τσουκνίδα που δεν μπορείς να την αγγίξεις, να την κάνει μυρσίνη που μοσχομυρίζει, που ευωδιάζει. Αυτή, αδελφοί μου αγαπητοί, σας παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Αυτή είναι η πρόθεση στο σχέδιο και ο στόχος του Θεού για σένα, για τον κάθε έναν από μας. Αυτό το σχέδιο έχει. Και από μας εξαρτάται αν θα εκτελεστεί. Θα γίνει το θέλημα του Θεού. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει σε μένα, σε σένα. Θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά αν θα γίνει με σένα. Γιατί να γίνει με σας και να μην είμαι εγώ μέσα, θα είναι πολύ σημαντικό για σας, άθλιο για μένα. Καταστροφικό για μένα. Και επειδή ξέρει ο Θεός ότι τα πάντα εξαρτώνται, ναι, από το Θεό, αλλά όχι μόνο από το Θεό. Τα πάντα εξαρτώνται από το Θεό και τον κάθε έναν από μας. Γι' αυτό και συνεχίζει με πολύ απόλυτο τρόπο ο Θεός να μιλάει λέγοντας: «Γι' αυτό όσο είναι καιρός τώρα, ζητείτε τον Κύριο εν όσο δύνατε να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον». Και προσέξτε ποιον ακούτε και σε ποιον πηγαίνετε. Επικαλείστε Αυτόν όσο είναι καιρός να ευρεθεί. Επικαλείστε, φωνάξτε, ζητήστε Αυτόν όσο είναι καιρός να ευρεθεί. Αλλά προηγούμενα ας εγκαταλείπει ο ασεβής στην οδόν αυτού και ο άδικος στα σβουλάς αυτού. Ας έλθει ο φόβος του Θεού στην καρδιά σας και ας φύγει κάθε αδικία από τη ζωή σας. Και προσοχή μεγάλη, επιστρέψτε στον Κύριο. Αυτός θα ελεήσει, στο Θεό, γιατί Αυτός συγχωρεί αυθόνος. Το πλήθος των αμαρτιών του ανθρώπου, ο Θεός έχει τον τρόπο να το εξαφανίζει. Να μην υπάρχει, να μην μπορεί κανείς να το βρει, και είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αρκεί ο άνθρωπος να επιστρέψει σε Αυτόν, να εξητήσει Αυτόν. Και μόνο αν διψάει τα ύδατα τα ζώντα θα έλθει προς Αυτόν. Και τώρα φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο, το λεπτό σημείο, εκείνο το σημείο που ο Θεός έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το σκοπό Του. Πρέπει να γνωρίσετε, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Αυτό που θέλετε να το μάθουμε μια και καλή. Αυτό που θέλουμε ο Θεός δεν είναι αυτό που θέλει. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και αυτό που πάμε να κάνουμε, με τα πάσης βεβαιότητας να ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλει, που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Άλλες οι βουλές των ανθρώπων, άλλα ο Θεός σκελεύει. Άλλα σκεπτόμαστε εμείς, άλλα σκέπτεται ο Θεός. Άλλα αποφασίζουμε εμείς, άλλα αποφασίζει ο Θεός. Και ενώ σε όλα πάμε καλά, χάνουμε στο τέλος την απόλυτη ευλογία. Ποια είναι τα όλα που πάμε καλά? Όλα. Και διψάμε την παρουσία του Θεού και ζητάμε ο Θεός να μας βάλει μεγαλύτερη δίψα και πηγαίνουμε σε Αυτόν να ακούσουμε μόνο Αυτόν και πλησιάζουμε Αυτόν και μόνον Αυτόν και επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού και μόνο του Χριστού και η ελπίδα μας είναι ο Κύριος και μόνο ο Κύριος και ενώ περιμένουμε ειρήνη, εκεί ταραχή. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε ξεμπερδέψει μέσα μας ότι ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυτό που θέλεις δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και επειδή το θέλεις, επιμένεις αυτό. Και λες: αυτό θέλω, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Κύριε, δώσ' το μου, χάρισέ μου το. Και επειδή ο Θεός είναι αγαθός, μερικές φορές
επειδή επιμένουμε πολύ, μας το δίνει και είναι για ζημιά μας και είναι για κακό μας. Και θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει. Και εγώ θέλω, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μου έχω αυτή πώς το να το πω τώρα, τον πόνο, να μας βοηθήσει ο Θεός να διώξουμε το θέλημά μας και να εξητήσουμε και να εξητούμε το θέλημα του Κυρίου. Να απομακρύνουμε τις σκέψεις μας και την οποιαδήποτε απόφαση έχουμε πάρει στην καρδιά μας και να εξητήσουμε την απόφαση του Θεού. Γιατί εμείς οι άνθρωποι αποφασίζουμε με την επιθυμία της σαρκός, με αυτό που μας αρέσει, με την επιθυμία της καρδιάς μας, αυτό που θέλουμε, με την επιθυμία του πνεύματός μας, αυτό που νομίζουμε, και ο Θεός λυπάται. Λυπάται να μας βλέπει να επιμένουμε πεισματοδός στην επιθυμία της καρδιάς μας, στην αλαζονία του πνεύματός μας, στις επιθυμίες της σαρκός μας. Λυπάται και φωνάζει, τι άλλο να κάνω για να σε πείσω ότι οι βουλές μου είναι πολύ ανώτερες και καλύτερες από τις βουλές της δικές σου. Η γνώμη μου είναι πολύ διαφορετική από τη γνώμη τη δική σου. Μην παίρνεις αποφάσεις, δούλε και δούλη του Θεού, που εξαρτώνται από αυτό που σ' αρέσει, από αυτό που θέλεις ή από αυτό που νομίζεις, γιατί καταστρέφεται το έργο του Θεού και δεν μπορεί ο Θεός να σε δοξάσει που το θέλει, που το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει. Θέλει να σε δοξάσει, θέλει να σε κάνει μάρτυρά του και σένα, αδελφοί μου, μάρτυρά του. Μέσα από σένα να μαρτυρείται, να αποκαλύπτεται η δόξα του, η εξουσία του, η δύναμή του, η χάρη του, το έλεος του, η ζωή αιώνιος. Και ο άνθρωπος, δεν λέω ότι ο αμαρτωλός δεν είναι αμαρτωλός, ο άνθρωπος, ο επιπόλαιος, χαλάει τη δόξα του Θεού, χαλάει το σχέδιο του Θεού, χαλάει το έργο του Θεού, χαλάει τη μαρτυρία του Θεού στη ζωή του. Γιατί είναι βαθιά ριζωμένα μέσα του αυτά που του αρέσουν, αυτά που θέλει και αυτά που νομίζει, και δύσκολα μπορεί να τα αποβάλει, να τα καταδικάσει, να τα γκρεμίσει, να τα διώξει, και επιμένει. Και ο Θεός αγωνίζεται να μας κάνει να ακούσουμε τη φωνή Του, να μας φανερώσει το θέλημά Του, τη γνώμη Του, το σχέδιό Του. Μακάριος ο άνθρωπος, αδερφοί, που έχει πνεύμα ταπεινού, να μην θεωρεί ότι ξέρει. Έχει καρδιά συντετριμένου, να μην θέλει τίποτα άλλο εκτός από το θέλημα του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος, αδελφοί, που έχει επιθυμία, αρέσκεια, του αρέσει να αρέσει στο Θεό. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Γιατί μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτόν, σε αυτήν, μπορεί να εκφραστεί, να εκδηλωθεί, να πραγματοποιηθεί το θέλημα του Θεού, που είναι να σε δοξάσει. Ξέρεις τι θα πει να θέλει ο Θεός να σε δοξάσει και εσύ να μην το καταλαβαίνεις και να μην το δέχεσαι? Να θέλει να σε δοξάσει, να θέλει μέσα από σένα να φανερώνει τη δόξα του, τη δύναμή του, την εξουσία του, και εσύ να θέλεις τα δικά σου πεισματοδός και να λέει τι άλλο να κάνω με σένα. Και αναγκάζεται πολλές φορές ο Θεός να φέρει δύσκολες καταστάσεις, μην τυχόν και καταλάβουμε. Και έχω δει ανθρώπους να ζητάνε με επιμονή αυτό που θέλουν, να το παίρνουν και να δυστυχούν. Έχω δει ανθρώπους να θέλουν με επιμονή αυτή τη γυναίκα να παντρευτώ, Κύριε, και περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν και την παντρεύονται και δυστυχούν.
και χωρίζουν και κινδυνεύουν να χάσουν και την αιώνια ζωή. Έχω δει ανθρώπους να λένε αυτή τη δουλειά, αυτή τη δουλειά, αυτή τη δουλειά, Κύριε, είναι πολύ καλή, και μπαίνουν μέσα και ταλαιπωρούνται. Αδελφοί μου αγαπητοί, ένα είναι το θέλημα του Θεού, δεν είναι πολλά. Και ο Θεός είναι πρόθυμος να μας το αποκαλύψει. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει κάτι που όταν το διαβάζω πραγματικά ενθουσιάζομαι, λέγοντας «Εσείς αδελφοί παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα εις τον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία, και τότε θα καταλάβετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Παράστησε το σώμα σου θυσία. Τι θα πεις θυσία? Όταν πας σε ένα ζώο να το θυσιάσεις, δεν ακούς τι θέλει. Όταν πάει ένας πας σε ένα ζώο να το θυσιάσεις, τραντάζεται, δεν θέλει να πάει να γίνει θυσία. Αλλά όμως, εάν το παραστήσεις θυσία εις τον Θεό, το αφιερώσεις το σώμα σου εις τον Θεό, την ψυχή σου και το πνεύμα σου, τότε θα καταλαβαίνεις. Γιατί δεν θα έχεις δική σου βούληση, θέληση, γνώμη, άποψη. Τότε θα καταλαβαίνεις τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, και θα μπορεί ο Θεός να εκπληρώνει το ωραίο του σχέδιο, τις καλές βουλές που βουλεύεται για σας. Επιμένω λίγο περισσότερο, αν και δεν πρέπει ίσως λόγω χρόνου, αλλά αδελφοί μου αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυσιάσουμε τις επιθυμίες μας, τη γνώμη μας και την αρέσκειά μας, γνωρίζοντας ότι αυτά μας οδηγούν σε αδιέξοδα. Με τη βεβαιότητα ότι αν εξητούμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός είναι έτοιμος, γιατί χαίρεται να σου αποκαλύπτει το θέλημά Του. Και ιδίως σε αυτούς που έχουν απόφαση να κάνουν το θέλημά Του, γιατί έχω δει και αυτό. «Ξέρω», μου λέγε κάποιος, «τι είναι το θέλημα του Θεού, αλλά εγώ θα κάνω το αντίθετο, γιατί αυτό μου αρέσει». Πιστός. Και το κοίταζα και έλεγα, τι να του πω, τι να κάνω, τι να του πω. Και σκεφτόμουν ότι μόνο ο Θεός μπορεί να τον φέρει σε αδιέξοδο, που να πει, «Κύριε, συγχώρεσέ με, ιδού εγώ ακολουθώ τα βήματά σου». Ολοκληρώνοντας, διψάμε, βόηθα μας Κύριε να διψάμε το Λόγο Σου. Θέλουμε να ακούμε μόνο το Λόγο Σου από το στόμα Σου, Χριστέ μου, και θέλουμε να πηγαίνουμε μόνο σε Σένα. Εγκαταλείπουμε την ασέβειά μας, τις αμαρτίες μας, μετανοούμε, αμήν, μετανοούμε στο όνομα του Χριστού για οτιδήποτε έχει λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο. Συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά κάθε άνθρωπο ο οποίος μας ενόχλησε έστω και λίγο, και ιδιαιτέρως καταδικάζουμε τις βουλές μας και τα σωδούς μας, τις επιθυμίες μας και τις αποφάσεις μας. Καταδικάζουμε στο όνομα του Χριστού τις επιθυμίες μας, το θέλω μας, και ζητάμε το θέλω του Θεού. Τις αποφάσεις μας και ζητάμε τη γνώμη του Θεού. Και δεν θέλουμε να επηρεαζόμαστε από κανένα συναίσθημα και από κανένα γεγονός και από κανέναν άνθρωπο, αλλά ένα θέλουμε: Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν.